Μπορείτε να φανταστείτε μια τριανταφυλιά χωρίς τριαντάφυλλα. Για φανταστείτε μια εκκλησία χωρίς παιδιά. Όσο θα υπάρχετε εσείς, σαν ελικιωμένοι, θα υπάρχει αυτή η εκκλησία. Μετά, νοήθεια, πρέπει να κλείσει. Μην νομίζετε ότι τα παιδιά δεν έχουν στην εκκλησία γιατί δεν θέλουν να γνωρίσουν τον Θεό. Γιατί δεν θέλουν να τα πούν τον Θεό. Το πρόβλημα βρίσκεται βαθύτερα μέσα στις δικές σας τις καρδιές. Τις καρδιές της μάνας και του πατέρα. Όταν η μάνα και ο πατέρας αποκτά μέσα στο σπίτι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να του χαρίσει ο Θεός, που είναι το δικό του το παιδί, όλη του η αγωνία, ποια είναι μετά? Μόνο το παιδί. Γι' αυτό ξημεροβραδιάζεται στις δουλειές, γι' αυτό αγωνιά κάθε μέρα δίπλα του, στη διάφορα σφαίρια. Γι' αυτό πλάθει όνειρα για το μέλλον του παιδιού του, μια μέρα να το δει ευτυχισμένο και ευλογημένο. Η ερώτηση μου είναι η άλλη. Τα αγαπάτε τα παιδιά σας? Δεν τα αγαπάτε? Τα λατρεύετε? Η αγάπη σας αγγίζει τα όρια της λατρείας μας. Το βλέπουμε ξανά. Τι κρίμα όμως είναι οι γονείς να λατρεύουν τα παιδιά τους για να τα δουν όμορφα. Για να τα δουν δοξασμένα σε κάποια δουλειά. Για να τα δουν ευτυχισμένα μέσα σε ένα σπίτι που θα τους φτιάξει. Αλλά δεν έχουν την αγωνία να έχουν τα παιδιά τους τον Θεό μες στην καρδιά τους. Τι να την κάνεις αυτή την αγάπη? Είναι αυτή η αγάπη? Όταν εμείς σαν χριστιανοί ξέρουμε ότι ο άνθρωπος είναι σώμα και ψυχή. Και το μέλλον σώμα το παίρνουμε από την πάνω μας και το ξαναδίνουμε πίσω στη γη. Την ψυχή μας όμως την παίρνουμε μέσα από τα σπλάγνα του Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός μας αποκαλεί σπλάγνα του. Την παίρνουμε μέσα από την καρδιά του Θεού. Γι' αυτό μας αποκαλεί παιδιά του. Την παίρνουμε την ψυχή, αλλά μας χαρίζεται μετά στην αιωνιότητα, λέει, υπάρχει αυτή. Δεν παίρνει την ψυχή. Φανταστείτε λοιπόν μια λατρεία γονιών. Να έχουν αγωνία για τα παιδιά τους, για το σώμα τους. Το πώς θα φάνε, πώς θα πιούν, πώς θα περάσουν όμορφα. Και μετά από λίγο αυτό το σώμα θα φύγει. Και δεν έχουν αγωνία για την ψυχή τους. Πόσο διαφέρουν οι γονείς αυτοί από κάποιους άλλους γονείς. Ενός περιστεριού που γιορτάζει αύριο. Αύριο γιορτάζει το περιστεράκι του ουρανού. Αύριο γιορτάζει το τριανταφυλλάκι του Θεού. Αύριο γιορτάζει η ευωδία του ουρανού. Αύριο γιορτάζει ένα μικρό κοριτσάκι που γεννήθηκε μετά από παράκληση πολλών δακρύων, δυο ευσεβών γονιών. Ένας δωρόθεος, ο άντρας, μια ευσεβία, γυναίκα, πραγματικά και οι δυο άγγελοι του ουρανού στη γη, γνώρισαν από κάποιο πνευματικό την εποχή εκείνη, την πρώτη θρησκευτική εποχή. Ζούμε την εποχή του Διοκλητιανού, την εποχή των διωγμών, την εποχή που όποιος λάτρευε τον ελληνικό Θεό βρισκόταν υπό διωγμό. Δεν ήξερε αν θα ζήσει την επομένη. Αυτοί οι δυο γνώρισαν τον Θεό από ένα πνευματικό που τους είπε, που τους εξήγησε πώς ο Θεός λυπήθηκε τα πλάσματά του και έστειλε ο πατέρας αυτός, ο φιλόστοκος αυτόν τον ουρανό, το γιο του στη γη. Να μας διδάξει την αλήθεια και τη ζωή, το πώς. Και οι άνθρωποι δεν το δέχτηκαν όλοι. Άλλοι όσοι το δέχτηκαν έγιναν δικοί του μαθητές και έζησαν μέσα στο φως και στην αλήθεια. Και αυτοί θα αποτελέσουν το πλήθος του ουράνιου βασιλείου. Άλλοι όμως δεν τον πίστεψαν και τον έδωσαν και τον σταύρωσαν. Τ' άκουσαν όλα αυτά και ο Δωρόθεος και η Ευσεβία. Και μέσα στην γλυκύτητα της διδασκαλίας που μιλούσε για πραγματική αγάπη της καρδιάς, για πραγματική εσπλαχνία της ψυχής, που μέσα σε αυτή τη χριστιανική διδασκαλία έβλεπαν τις διαφορές ανάμεσα σε αυτήν και στην ιδωλολατρεία. Η ιδωλολατρεία δίδασκε αυτό που κάνουμε και εμείς σήμερα. Μια είναι η ζωή μου, μικρή είναι η ζωή μου, να χαρείς τη ζωή σου. Χόρτασε κανέναν ότι ονειρευτείς. Κάνε ό,τι πεις μέσα στο ψερό σου το κεφάλι. Απόλαυσε τη ζωή, απόλαυσε τις γειτονές. Έτσι ο άνθρωπος τρέχει με χαρά και στην έννοια και στην
στην άνθρωπο και στην παράδειγμη να ευχαριστηθεί το σώμα του. Αυτά τα διδασκάλαν τι ρόλα. Η χριστιανική διδασκαλία δίδασκε τα τελείως αντίθετα. Μιλούσε για αγάπη, μιλούσε για συμπόνια, μιλούσε για ευσπλαχνία. Μιλούσε για μια ηθική ζωή που ο άντρας και η γυναίκα είναι ενώπιον του Θεού Άγγελοι που τους ενώνει αυτό μέσα στο γάμο σαν ένα μέσα στην λατρεία για να γίνουν μετά στην συνέχεια με τον Θεό τους ένα. Όλα αυτά τους έκαναν εντύπωση και ασπάστηκαν τον χριστιανισμό και αγάπησαν τον Θεό Πατέρα, αγάπησαν τον μονογενή του Υιό όπως τα βρώθηκε για αυτού και συνέχεια να ζητούσαν στην καρδιά του το Άγιο Πνεύμα και ήτανε αξιοπερίεργο να βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους που πριν μια εβδομάδα πίστευαν στα είδωλα ξαφνικά να γίνονται πραγματικά άγγελοι στη γη και όταν θα έλεγε στην πόρτα του σπιτιού τους τους έβλεπε μαζί γονατιστοί να προσεύχονται στον Θεό Πατέρα και να του λένε «Σε ευχαριστούμε γλυκέ μας Πατέρα, ονόμαζαν τον Θεό με το όνομά του». Το όνομα του γονιού μέσα στην ψυχή του παιδιού ξέρει ποιος είναι. Μπαμπά για τον άνθρωπο, μαμά για τη γυναίκα. Έτσι δεν φοράνε στα σπίτια τα παιδιά, τους γονείς. Μπαμπά φοράνε. Μαμά, αυτό το ανδρόγυνο, ο δερόφιος και η σωρία, τίποτα άλλο δεν έκαναν από το να βάλουν μέσα στην καρδιά τους αυτή τη γλυκιά λέξη και φώναζαν τον Θεό, Πατέρα μας γλυκέ, Πατέρα μας γλυκέ. Πώς ήταν δυνατόν να μην συγκινηθεί αυτός ο Θεός Πατέρας από τον ουρανό και να κατέβει στις καρδιές, μα δεν τον αγαπούσαν μονάχα σαν Πατέρα, τον αγαπούσαν και σαν μάνα, έβλεπαν τον Θεό, τον προστατευτικό Πατέρα, αλλά και τη στοργική μάνα. Κατέφευγαν σε κάθε μορφή, σε κάθε είδος προβλημάτων στην αγκαλιά του Θεού Πατέρα και τον αποκαλούσαν με αυτή τη γλυκιά λέξη. Γλυκέ μας Πατέρα, μήπως αυτό δεν μας δίδαξε και ο ίδιος ο Χριστός όταν έλεγε να προσεύχεστε και να λέτε Πάτε ημών ο αντιστροφής. Και ενώ μας είπε ο Θεός, μας είπε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού και Θεός, ένα με τον Πατέρα του, ο Υιός είναι ένα με τον Θεό Πατέρα του, μας είπε πώς να προσευχόμαστε, εμείς πόσες φορές τον ονομάζουμε Πατέρα, έστε. Πόσες φορές λέμε Πατέρα μας ουράνι, ευλόγησε το σπίτι μας, ευλόγησε τον άνθρωπο, ευλόγησε τη γυναίκα, ευλόγησε τα παιδιά, ευλόγησε. Πόσες φορές χρησιμοποιήσαμε αυτή τη λέξη Πατέρα μέσα στην καρδιά μας. Αυτός όμως ο Αδωρόφιος και αυτή η υπέροχη αγγελική ψυχούλα, η ευσεβία η γυναίκα του, γονάτιζαν μαζί και οι δυο. Και φώναζαν στον Θεό Πατέρα, δικέ μας Πατέρα, ευλόγησε μας. Τι έκαναν, προσευχόντουσαν τακτικά. Μαζί τα βράδια άνοιγαν το Ευαγγέλιο, να διαβάσουν να δουν ποιο είναι το θέλημα του Πατέρα του στο ουράνιο, για να το εφαρμόσουν στη ζωή. Και ο Θεός τους ευλόγησε. Την ώρα που άνοιγαν αυτή το Ευαγγέλιο για να διαβάσουν, το Άγιο Πνεύμα σαν περιστέρι κατέβαινε και στον οδιονόν τα κεφάλια για να φωτίσει τις ψυχές του. Έτσι ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί γονείς. Ένα παράπονο μονάχα. Μια μικρή θλίψη βγήκε στην καρδιά του. Μια μικρή στενοχώρια που όμως και αυτήν την άφηνα με πολύ εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού. Γιατί η ζωή του Δωρόθεου και της Ευσεβίας δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια απόλυτη εμπιστοσύνη στον πατέρα. Ένα μικρό παιδάκι τι κάνει, απόλυτα δεν εμπιστεύεται τον πατέρα του. Απόλυτα δεν εμπιστεύεται τη μάνα του, ό,τι πει ο μπαμπάς και η μαμά. Όταν μεγαλώσει και αποκτήσει το δικό του εγώ, τότε παίρνει το θέλημά του. Και το καταλαβαίνουμε όλοι. Όμως όταν είναι μικρά τα παιδάκια, τι κάνουνε, η μαμά μου, ο μπαμπάς μου. Ό,τι πει η μαμά μου, ό,τι πει ο μπαμπάς μου. Αυτή ήταν τα μικρά παιδιά. Είναι αυτό που έλεγε ο Θεός. Αν δεν γίνετε σαν τα μικρά παιδιά, δεν θα βγείτε στη βασιλεία του Θεού. Και αυτοί ζούσαν σαν μικρά παιδιά, δεν ήταν μεγάλοι άνθρωποι. Ζούσαν σαν μικρά παιδιά. Σαν βρέθη στην αγκαλιά του Θεού. Και ο Θεός τα αγαπούσε και τα προστάτευε γιατί ήταν ο γιος του και η κόρη του. Ήτανε τα δυο του μωρά, ήτανε τα δυο του βρέφη της καρδιάς του. Τα κρατούσε συνέχεια στην αγκαλιά του. Και άκουγε και τον θόρυβο αυτό της θλίψης των ψυχών του που δεν είχαν παιδί. Δεν είχαν ένα μικρό παιδί. Να χαρούν. Ήταν πλούσιοι. Ήταν ευγενείς άνθρωποι. Είχαν και μάλιστα όχι ευγενείς από το αξίωμα, αλλά ήταν ευγενείς από την ψυχή γιατί είχαν πνευματική ευγένεια. Είχαν λεπτότητα, γλυκύτητα, τρυφερότητα και στοργή. Δεν μιλάνε σαν και εμάς
εδώ μέσα στις οικογένειες. Έλα Μαρή να δούμε εδώ πέρα. Έλα ρε γυναίκα, φωνάζει ο άντρας. Έλα ρε άντρα, τι καλύζεις. Ακούς τη γυναίκα. Χαμός γίνεται μέσα στο σπίτι. Όταν μπαίνει μέσα στα σπίτια τα σημερινά, φωνάζει ο άντρας, φωνάζει η γυναίκα, φωνάζει τα παιδιά. Χαμός γίνεται μέσα στο σπίτι. Πόσο σεβασμός ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα. Και άμα η γυναίκα δεν αξιωματωθεί και τον άντρα, τώρα πώς μιλάει. Έλα τότε, πήρε τη γυναίκα μου και παρακαλεί το Θεό να φύγει από το σπίτι, να φύγει από το σπίτι να ειρηνήσει. Τι ωραία αγάπη. Τι ωραίος έρωτας ανάμεσα στα ντρόγια. Και ο άντρας αγαπά τη γυναίκα του, γυναίκα μου, μαζί βγαίνουν έξω. Το μυαλό του κάτω σε άλλη γυναίκα. Κοιτάει με τώρα του μάτι γυναίκα και τώρα κοιτάει άλλη. Ψέματα είναι αυτά. Ρωτήστε τον εαυτό σα αν αυτό που λέω είναι ψέματα ή όχι. Και τότε θα καταλάβετε και τότε θα διαπιστώσετε ικτρά ότι λέω την αλήθεια. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν. Ο Θεός τους έδωσε την πιο μεγάλη ευλογία. Σε αυτή την πνευματική ευγένεια που είχαν μεταξύ του. Τους χάρισε ένα κοριτσάκι. Τους χάρισε ένα τριανταφυλάκι. Τους χάρισε ένα περιστέρι. Τους χάρισε μία κόρη. Αυτή την κόρη που την έβγαλε μέσα από την αγκαλιά του ίδιου στο Θεό. Σαν άγγελο και τους την έδωσε μέσα στη μήτρα της ευσεβίας. Και το παιδί γεννήθηκε μέσα στη χαρά των γονιών και μεγάλωσε μέσα στην ευσέβεια των γονιών και διδάχτηκε πραγματικά την ευγένεια της ψυχής, την οποία σήμερα εμείς ξεχάσαμε, και κατηχήθηκε με πολλή ευλάβεια στο ποιο είναι το θέλημα του Θεού για να ζει πραγματικά σαν άγγελος στη γη. Ποια είναι η διαφορά από τους σημερινούς γονείς. Σήμερα οι γονείς σπάνια διδασκούν τα παιδιά του. Σπάνια τα παίρνουν στην αγκαλιά τη μαμά και η γιαγιά για να τους πει για τον Θεό, να τους πει για τις παραβολές του Χριστού, να τους μιλήσει για τον ίδιο τον Υιό του Θεού που για μας είναι στη γη. Κανένα παιδί δεν ξέρει τίποτα από τις παραβολές. Κανένα παιδί δεν ξέρει τίποτα από τις διδασκαλίες του Χριστού. Κανένα παιδί. Γιατί ο διδάσκαλος τώρα δεν είναι η μάνα και η γιαγιά. Είναι η τηλεόραση που αφήσαμε όλα μας εκεί τα παιδιά. Τώρα πλέον ανέλαβε ο Σατανάς να στήσει τον θρόνο του μέσα στο σπίτι. Πολύ γερά. Γιατί από το πρωί μας ξυπνάμε, την τηλεόραση ανοίγουμε. Από το πρωί, μόλις έρθει το παιδί από το σχολείο, την τηλεόραση θα ανοίξουμε. Οι γονείς, όταν θα έρθει το παιδί, λέει παιδί μου σιγά σιγά γιατί βλέπω τώρα το σύριαλ μου. Δεν πρέπει να ενοχληθεί η μάνα ή η αγιά. Γιατί πρέπει να δει το Σύρια. Ένα Σύρια πάνω στα Σύρια. Ταινίες πάνω στις ταινίες. Γιατί? Για να εκπαιδευτούμε στην ανησυχότητα, στην πορνεία, στην ηχεία, στη βία. Σε όλα τα κακά. Μην μου πείτε ότι διδάσκουν ωραία πράγματα οι ταινίες. Και όταν μάλιστα το παιδί μας λίγο μας φατίζει, λίγο μας κουράζει, λίγο θέλουμε να το ξεμορφωθούμε. Έλα. Άνεσε την τελώση να δεις κανένα προγραμματάκι εκεί πέρα. Και ανοίγει το παιδί τα προγράμματα ανεξαίρετα από το γονιό. Για να δει τι? Για να δει ωραία παιδικά προγράμματα που θα το ωφελήσουν. Λάθος. Δέχτε τι τους δείχνουν τα παιδιά οι τηλεοράσεις και θα καταλάβετε τι διαόλους παιχνίδια έχει. Να δείτε, ακόμα και όλα τα παιχνίδια είναι με μορφές σατανικές, με δαιμονικά διδάσματα και κηρύγματα. Ο Σατανάς είναι δυνατόν να μην πανηγυρίζει. Χαίρεται και πανηγυρίζει. Α, κατάφερα μέσα στο σπίτι και έφτιαξα γερά το θρόνο. Έφτιαξα γερά το θρόνο μέσα στο σπίτι. Τώρα πλέον πανηγυρίζει. Πώς να μην λυπάται ο Θεός. Πώς να μην λυπάται ο Θεός. Γιατί κάποτε στα παλιά τα σπίτια υπήρχε ο θρόνος του Θεού που τον έφτιαχναν όλοι. Όλοι φτιάχνανε το εικονοστάσι. Και στο εικονοστάσι δεν υπήρχε περίπτωση να μην πάνε εκεί να προσευχηθούν. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην πάνε εκεί να προσευχηθούν οι άνθρωποι. Να πούν το Πάτερ μου να πούν δύο κουβέντες στον Θεό. Σήμερα πλέον το εικονοστάσι που βρίσκεται, το ναι, επειδή έχουμε και λίγο ψευτοευσέλεια, για να μην πούμε ότι δεν κάναμε και κάτι για τον Θεό, φτιάξαμε ένα ψευτοεικονοστάσιο σημείο πίσω από μια πόρτα σε κρυφό μέρος, να μην φαίνεται ότι είμαστε και ψευείς. Και στην πιο περίοπτη θέση του σπιτιού εγκαταστήσαμε τον χρόνο του Σατανά. Αφήσαμε εκεί την τηλεόραση να παραγγείλει ο Σατανάς και λέει: εγώ είμαι ο άρχοντας αυτού του σπιτιού. Και γυρνάει και λέει στον Θεό: καημένε ζητιάνε, πιστεύει ότι αυτοί τώρα σε αγαπάνε, αυτοί τα παιδιά σου. Και που τους λες να είναι ευσεβείς και ταπεινοί και να προσέχονται για σένα, ποιος σε κοιτάει. Εμένα κοίτανε όλες τις ώρες. Μέτρησε τις 24 ώρες που έχει μέρα και πες μου, πότε θέλει εσύ. Άκουσες αυτούς να κάθονται μπροστά σου και να σε φωνάζουν πατέρα. Πες μου, θες τι πιάνε, αν αξίζει τίποτα για αυτούς τους ανθρώπους. Και όποτε προσέχονται, ξέρει γιατί το κάνουν. Γιατί κάτι τους καίει, κάτι τους πονάει και έχουν ανάγκη να σου ζητήσουν βοήθεια. Και μόλις τους τη δώσεις, τελειώνουν και δεν σε ξαναθυμούνται. Τα ακούει αυτό ο Θεός Πατέρας και πικραίνεται.
Γιατί αυτά που του λέει ο Σατανάς είναι μικρές αλήθειες, αλλά δηλαδή ποιο παιδί του τον αγαπάει. Ποιο παιδί του αφήνει την καρδιά του στον ουρανό να του πει «Θεέ μου, Πατέρα, σ' αγαπώ». Ποιο παιδί σήμερα, ακόμα και μεγάλος γονιός, αφήνει την ψυχή του να πετάξει στον ουρανό και να πει «Θεέ μου, εσύ είσαι για μένα ο βασιλιάς». Αφού βασιλιάς είναι ο Σατανάς. Αφού εκείνος βασιλεύει στις καρδιές. Για τον Θεό μιλάμε και τον Σατανά κρατάμε. Και από τη μια λέμε «Αλλά ρίξε εμάς αυτό το πολύ». Και τον κρατάμε τον Σατανά τόσο σφιχτά που δεν μπορεί να φύγει. Και λέει «Μα τι παράξενοι είσαστε στις άνθρωποι. Παρακαλάτε το Θεό σας απαλλάξει από μένα και με κρατάτε τόσο δυνατά να μην φύγω». Όμως πώς η διαφορά το σημερινό γονιό χριστιανό με τους τότε χριστιανού που πίστευαν και αγαπούσαν μέσα από τα μάτια της καρδιάς τους στον Θεό. Και αυτοί οι γονείς, Ποδωρόθρας και Ψηλία, το μικρό τους Περιστεράκι, το μικρό τους αυτό Τριανταφυλάκι, το πανέμορφο, το έμαθαν να προσεύχεται, να γονατίζει, να ενώνει τα δυο του χεράκια και να λέει «Πατέρα μου Ράγκη, θέλω να γεννήσεις την καρδιά μου από τον δικό σου θεϊκό έρωτα». Σήμερα εκπαιδεύουν οι γονείς τα παιδιά τους αυτοί έρωτα, πως να περάσουν όμορφα ειδονιστικά. Οι τότε χριστιανοί εκπαίδευαν τα δικά τους τα παιδιά στα πνευματικά έργα, στο πνευματικό θεϊκό έργο, πως να αγαπήσουν και να γίνουν ένα με τον Θεό. Και αυτό το μικρό, το Περιστεράκι, αυτό το μικρό το Τριανταφυλάκι, αγάπησε και λάτρεψε τον Θεό με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Πόσες φορές, όταν άνοιγαν οι γονείς την πόρτα του δωματίου της, για να δουν τι κάνει από ανησυχία, όπως και όλοι οι γονείς με τα παιδιά τους, και έβλεπαν το παιδί τους να είναι γονατιστό, με ενωμένα τα χεράκια, με σηκωμένα τα μάτια, χαμένο μέσα στον έρωτα του Θεού. Μέσα στον έρωτα του Θεού. Και άγγελοι γύρω του να περιδιαβαίνουν και το τόπος να ευωδιά. Γιατί ευωδιούσε ο θεϊκός έρωτα. Ένιωθαν την προσευχή αυτού του παιδιού του να ανεβαίνει με τέτοια δύναμη στον ουρανό. Με τέτοιο πάθος δυναμικό, με τέτοια αγάπη που συγκινούσε ακόμα και τους αγγέλους στον ουρανό. Είναι φοβερό να προσεύχονται και να δοξολογούν οι άγγελοι στον ουρανό. Και όταν προσευχόντουσαν μερικά παιδιά στην γη, με τέτοια δύναμη και αγάπη και έρωτα βαθιά μέσα στην καρδιά τους, να σταματούν οι άγγελοι τη δική τους προσευχή για να ακούσουν τον έρωτα μιας παιδικής ψυχής. Αυτό γίνεται κάθε φορά που ένα παιδί, ένας άνθρωπος, μια ψυχή, γονατίζει με έρωτα να μιλήσει στον Θεό. Σταματούσαν οι άγγελοι την προσευχή για να ακούσουν την παιδική, θεϊκή, ερωτική προσευχή του παιδιού αυτού. Αυτό το κοριτσάκι, αυτό το λουλουδιαστό, το πανέμορφο Τριανταφυλάκι είναι η Κυριακή που αύριο γιορτάζει. Μικρούλα, γλυκιά, όταν έπρεπε να παίξει μαζί με τα άλλα παιδιά, τους μιλούσε για τον βασιλιά της. Όπως κάθε κοπέλα, όταν είναι ερωτευμένη, τι κάνει, μιλάει στις φίλες της, στους φίλους, για ποιον, για τον ερωτά της. Αυτό τι κάνει, το ίδιο έκανε και αυτή. Μόνο που τα σημερινά κορίτσια και τα γόρια μιλούν για αρχικούς έρωτες. Εκείνη μιλούσε για τον έρωτα της καρδιάς της, που ήταν ο βασιλιάς της Ιησού. Ξέρετε πόσα παιδιά μάζευε και γινόταν σαν χριστιανόπουλα. Ξέρετε πόσοι μεγάλοι άνθρωποι άκουγαν αυτό το λουλουδάκι να μιλά και η καρδιά του γινόταν και θέλησαν να γνωρίσουν πιο πολύ τον Θεό, τον Κύριο μας Ιησού. Τα μάθαν. Οι προύχοντες, τα μάθαν. Οι δολολάτρες, τα μάθε ο Δημοκρατικός. Τα μάθαν όλοι αυτοί που δεν θέλουν το φως, αλλά να πούν το σκοτάδι και φώναξαν αυτό το κοριτσάκι για να του υποβάλουν σε χίλια γεμάτια. Πόσοι πήραν ο ένας πίσω από τον άλλο, τις τέσσερις πήραν, το φώναξαν διαδοχικά για να το πείσουν να αλλάξει. Το μόνο που κατάφεραν είναι τα μαρτύρια που τραβούσε αυτό το παιδί, όλοι οι άλλοι να εκπλήσονται και να γίνονται χριστιανοί. Με αποτέλεσμα να την αφήνουν για να σταματήσουν λίγο αυτή την ροή των ψυχών προς το χριστιανισμό. Έφτασε βέβαια στο τέλος της στιγμή που οι ηκεσίες της Κυριακής έπεισαν τον βασιλιά της να δώσει τέρμα στη ζωή της. Γιατί όταν μια ψυχή είναι ερωτευμένη, το μόνο που θέλει να κάνει είναι να βρεθεί γρήγορα στον ερωτά της. Το ίδιο έκανε αυτό το μικρό το κοριτσάκι. Η αγωνία της πότε θα βρεθεί με την αγκαλιά του βασιλιά της. Έγινε προσευχή που σε κεντεύου πατέρα, σε κεντεύου γλυκέ μου βασιλιά. Πότε θα έρθω μέσα στη δική σου αγκαλιά, τη μεγάλη σου αγάπη να γευτώ, να γίνω ένα εγώ και εσύ. Ποθούσε να γίνει με τον βασιλιά της ένα, όπως γίνεται ένα το νερό και το κρασί. Όταν μέσα στο κρασί ρίχνεις νερό, γίνεται ένα. Αυτό ήθελε να γίνει αυτό το μικρό το κοριτσάκι. Ένα με τον βασιλιά της. Και ήρθε η στιγμή που έκλεινε το κεφάλι της και ο Δήμιος σήκωσε το σπαθί,
για να της κόψει το κεφάλι. Το κεφάλι της το κόψε, μα την καρδιά της δεν είδε που πέταξε. Μπορεί του σώματος τη ζωή να της την πήρε, μα δεν είδε την αληθινή ζωή που ερχόταν σαν νυφίος να πάρει την αγαπημένη του νύφη στο ουράνιο του Βασίλη και την γύρισα να την δω. Να χαρώ αυτό το μικρό του κοριτσάκι που μπορεί να ήταν η κόρη της Ευσεβίας και του Δωρόθεου, αλλά δεν είναι μόνο δική του, είναι και δική μας κόρη. Είναι και δικό μας κοριτσάκι. Είναι και δική μας αδελφούλα. Είναι και δική μας αγαπημένη. Έπαψε η μάνα. Όσο και να είναι αυτή η κόρη της να τη φωνάζει μωρό μου και κοριτσάκι μου, πάντα ήταν για τους γονιούς το παιδί, το μωρό του. Έτσι λοιπόν, για όσοι από εμάς μπορούμε να αγαπήσουμε αυτό το μικρό το κοριτσάκι, μπορούμε να αγαπήσουμε αυτό το μικρό το τριανταφυλάκι, αυτό το μικρό πανέμορφο αγγελάκι, όσοι το αγαπήσουμε, για μας θα είναι το δικό μας το κοριτσάκι. Δεν θα είναι μόνο η Αγία μας, θα είναι το κοριτσάκι μας, θα είναι η αγαπημένη μας. Και εκείνη, με πολύ γλυκύτητα, όπως αγαπούσε τους γονιούς της, έτσι γυρνάει να ευλογήσει και την κάθε ψυχούλα που θα μπορέσει να την αγαπήσει και από αυτή τη ζωή σαν δικό τους παιδί, είτε άντρας είτε γυναίκα. Αυτός είναι ο σύνδεσμος ο γλυκής του ουρανού με την γη. Πώς άδειασε, πότε ξεκίνησε ο αγιασμός της? Ξέρετε τι λένε πιο πολύ, μα μαρτύρησε. Και επειδή μαρτύρησε, άδειασε. Λάθος, δεν άδειασε γιατί μαρτύρησε, άδειασε γιατί ερωτεύτηκε τον Θεό της. Ο αγιασμός μιας ψυχής δεν αρχίζει την ώρα που κόβει ο δίμιος στο κεφάλι του Αγίου. Όχι. Ξεκινάει από την ώρα εκείνη που μια καρδιά θα αρχίσει να γίνεται ερωτικό χτυποκάρδι με τον Θεό. Ερωτικό χτυποκάρδι. Ο έρωτας δεν έχει την αρχή της στο γάμο. Όχι. Ο γάμος είναι το τέρμα. Πριν από το γάμο υπάρχει ο έρωτας. Είναι η γνωριμία. Την ώρα που γνωρίζει το παλικάρι την κοπέλα. Την ώρα που αρχίζει και χτυπάει η καρδιά του γλυκά για εκείνη. Την ώρα που αρχίζει να θέλει να ζήσει μαζί, από εκεί αρχίζει όλο. Αυτό είναι και ο αγιασμός. Ο αγιασμός ξεκινάει από την ώρα εκείνη που κάθε ψυχή ερωτευτεί τον Θεό της. Και αυτό έκανε η Αγία. Τι άλλο θέλετε να σας πω για αυτό το κοριτσάκι, το γλυκό, για αυτό το πανέμορφο εποδιαστό λουλούδι? Τι άλλο θα μπορούσα να πω για αυτό το μικρό τριανταφυλάκι? Δεν θα πω τίποτα περισσότερο για αυτό. Θα αφήσω εκείνη να σας ρωτήσει. Εσείς γιατί δεν αγαπάτε τον βασιλιά μου? Σας ρωτάει. Εσείς γιατί δεν προσεύχεστε στον βασιλιά μου? Εσείς γιατί δεν τον φωνάζετε πατέρα μου και κύριε της ζωής μου? Εσείς γιατί δεν θέλετε να σκέφτεστε τον δική μας Ιησού? Εσείς γιατί δεν διδάσκετε σαν γονείς τα παιδιά σας να αγαπήσουν τον δικό μας βασιλιά? Εσείς σαν γονείς γιατί δεν προσεύχεστε μαζί με τα παιδιά σας? Γιατί γονείς αφήνετε τα παιδιά σας μπροστά στην τηλεόραση για να χαθεί η ψυχή τους? Εμένα η μητέρα μου και ο πατέρας μου με εκπαίδευαν στον θεϊκό έρωτα. Εσείς γιατί τα εκπαιδεύετε μόνο στο σαρκικό έρωτα? Δεν θα πω λοιπόν τίποτα. Τα λόγια τα δικά της ας σας προβληματίσουν και ας σας βοηθήσουν να κάνετε μια καινούργια αρχή. Έστω και τώρα να αλλάξετε ζωή. Ή μεν γονείς να γίνετε πιο ευσερείς. Ή δε γιαγιάδες να ξαναρχίσετε να μιλάτε στα εγγονάκια σας για τον βασιλιά και Θεό. Και όσοι είσαστε πατεράδες να αποφασίσετε επιτέλους να μην προστατεύετε μονάχα το σπίτι με τα υλικά δώρα που θα φέρετε από τη δουλειά σας, αλλά προστατεύετε το σπίτι με την πνευματική ευγένεια του άντρα εκείνη που αγκαλιάζει τη γυναίκα σαν ένα κομμάτι του εαυτού του. Και προστατεύει το σπίτι με το να φέρνει το ψωμί από τα χέρια, αλλά και το πνευματικό ψωμί από τα χείλη. Εάν δεν ταιριάξουν τα χείλη με τα χέρια, σωστή αγάπη και προστασία του σπιτιού δεν υπάρχει. Γι' αυτό μακάρι οι γονείς εκεί που αγαπούν τα παιδιά του, αγαπούν τη γυναίκα του, σταυρώνουν το σπίτι και οικετεύουν το Θεό του να αγιάσει το σπιτικό του. Ευλογημένες εκείνες οι γυναίκες που δεν αφήνουν το νου του μόνο στα κοσμικά τραγούδια, μόνο στις κοσμικές έννοιες και στην τηλεόραση, αλλά αφήνουν την καρδιά του να γίνει ένα περιβόλι για να κατοικήσει εκεί μέσα ο βασιλιάς Θεός του. Μακάρι εκείνες οι γυναίκες που μαθαίνουν να γονατίζουν στο προσκυνητάρι που το έχουν βάλει σε περίοπτη θέση και έχουν πετάξει τον χρόνο του σατανά έξω από το σπίτι για να προσεύχονται για τα παιδιά τους. Αυτές οι γυναίκες, αυτοί οι άντρες αξίζουν πολλά. Είναι τα μαργαριτάρια του Θεού που θα αντέξουν σε αυτά που έχονται τώρα τα δεινά. Όποιος δεν θα αγαπάει τον Θεό και δεν θα τον βάλει καρδιά στην καρδιά, δεν θα έχει δύναμη να αντέξει σε όλα αυτά που σε λίγο τους έχει ετοιμάσει ο σατανάς.
Πολλοί λένε ότι θα αντέξουμε όταν θα έρθει ο Αντίχριστος και θα ομολογήσουν Θεό. Ποιον Θεό θα ομολογήσουν? Αυτόν που δεν πιστεύουν, αυτόν που δεν αγαπούν, αυτόν που δεν ζουν, αυτόν που διδάσκουν στα παιδιά τους, αυτόν που δεν έχουν την δύναμη όταν τους το λέει να πετάξουν έξω από το σπίτι τους κάτι τι κακό και αμαρτωλό. Ω Αγία Κυριακή, η δικιά μου αγαπημένη κόρη, δικό μου περιστεράκι του ουρανού, τριανταφυλάκι πανέμορφη, πόσο θα ήθελα σήμερα να κατέβεις εδώ σε αυτή την εκκλησία και όλους αυτούς τους πιστούς που άκουσαν λίγα λόγια για τους αγαπημένους σου γονείς και για σένα την ίδια να τους ευλογήσεις, να τους φωτίσεις και να μπεις μες στην καρδιά τους σαν γλυκός πνευματικός καθοδηγητής. Να τους πεις πώς να ζουν, ώστε μια μέρα όλοι στον ουρανό να βρεθούμε εκεί σαν μια μεγάλη οικογένεια που θα δοξάζουμε τον ίδιο Πατέρα και Θεό. Ο Θεός σας ευλογεί.